πείτε μου κάτι, είναι όλα όμορφα σε περίοδο πανδημίας? Γιατί ξέραμε πριν από την πανδημία ήταν όλα περίφημα. Τώρα πώς είναι, λειτουργούν όλα τα λεωφορεία, λειτουργούν όλα, έχουμε καθυστερήσεις, ξέρω εγώ, όλα είναι υγειονομικώς πρωτοκολλημένα? Ναι, να σας πω ότι εξαρτάται πώς τα βλέπει κανείς. Αν τα δει από την πλευρά του επιβάτη και του εργαζόμενου, βεβαίως υπάρχουν εκατοντάδες προβλήματα καθημερινά, σε ώρες αιχμής, σε ώρες μη αιχμής. Απουσιάζουν τεράστιος αριθμός οχημάτων και σε λεωφορεία και σε τρόλι και βεβαίως στις γραμμές 1, 2 και 3 του μετρό και χωρίς να εξαιρείται και το τραμ. Από αυτή τη σκοπιά μόνο καλά δεν είναι τα πράγματα και δυστυχώς καθημερινά χειροτερεύουν. Αυτή είναι η εικόνα που συναντάει ο οποιοσδήποτε Αθηναίος πολίτης θέλει να μετακινηθεί με τα μέσα μαζικής μεταφοράς στην Αθήνα. Πείτε μου κάτι, κύριε Κιούση, επειδή έχω και προσωπική αντίληψη αυτού που γινόταν σήμερα στη στάση του Συντάγματος επάνω στο μετρό, είναι ακριβές ότι εδώ λείπουν 700 άνθρωποι από το οργανόγραμμα? Για ποιο οργανόγραμμα λέτε τώρα? Μιλώ μόνο για τη στασή τώρα. Μόνο για τη στασή, ναι. Ίσως είναι και παραπάνω ο αριθμός που λείπει. Συνολικά θα πρέπει να υπάρξει μια βαθιά πρόσληψη εργαζομένων προσωπικού σε μια σειρά ειδικότητες και κυρίαρχα σε ειδικότητες τεχνικού προσωπικού και σε προσωπικό κίνησης. Πράγμα που έχει να συμβεί από πάρα πολλά χρόνια και στις δύο εταιρείες. Σε ό,τι αφορά, στέκομαι πάντα στη στάση, στέκομαι πάντα στο μετρό. Είναι ακριβές ότι εδώ τώρα υπάρχουν, λέει, 14 σειρμοί που έχουν ηλικία πάνω από 35 έτη? Βεβαίως, βεβαίως. Είναι η γραμμή 1 του μετρό, ο παλιός ΙΣΑΠ, ο οποίος δυστυχώς δεν μπορεί να κυκλοφορήσει παρότι διαθέτει 33 σειρμούς εξαβάγωνους. Δεν μπορεί να κινήσει παραπάνω από 14, στην καλύτερη περίπτωση 15-16, και μάλιστα αρκετούς από αυτούς πενταβάγωνους. Φανταστείτε να λείπει ένα βαγόνι σε ώρα αιχμής, που μιλάμε για βαγόνια 150-200 ατόμων του καθένα, έτσι. Σε περίοδο πανδημίας έχει καλυτερεύσει το πράγμα? Έχει χειροτερέψει, κύριε Μπογιόπουλε, έχει χειροτερέψει πραγματικά και δυστυχώς έχει χειροτερέψει από την αδιαφορία να σταθούν στο πρόβλημα, να λύσουν το πρόβλημα της δημόσιας αστικής συγκοινωνίας της Αττικής και όχι μόνο, πανελλαδικό είναι το ζήτημα, αλλά μια και μιλάμε για την Αθήνα το αναφέρω, τα προηγούμενα χρόνια διαχρονικά από τις κυβερνήσεις έχουν αδιαφορήσει στο να εντάξουν πρόγραμμα αγοράς νέων οχημάτων. Έχουν καθυστερήσει εγκληματικά στο να γίνει αγορά ανταλλακτικών για να συντηρήσουν τα μεσαίας και τις παλιότερες γενιάς οχήματα σε όλους τους τύπους. Μιλάω για βαγόνια, μιλάω για τα τρόλια, για τα λεωφορεία, σε όλους τους τύπους οχημάτων που διαθέτει οι δύο εταιρείες, ΟΣΥ και ΣΤΑΣΥ. Με αυτή την έννοια, να σας πω ότι λεωφορεία και τρόλι, ονομαστικός αριθμός στόλου ξεπερνάει τα 2.200 οχήματα. 1.800 θα μπορούσαν να κυκλοφορήσουν μαζί τρόλι και λεωφορεία. Να εξυπηρετήσουν αύριο το πρωί τον Αθηναίο πολίτη. Δεν μπορούν όμως λόγω βαριών βλαβών ή και λιγότερο βαριών βλαβών, δεν μπορούν να κυκλοφορήσουν πάνω από 850-900 στην καλύτερη περίπτωση. Δηλαδή ο μισός στόλος είναι αποδεκατισμένος. Γερασμένος και αποδεκατισμένος, ναι. Η τελευταία προμήθεια πότε ήταν, η δεκαετία του 90? Όχι, έχουμε κάποια. Και επιβεραινή, ψέματα και επιβεραινή. Έχουμε μια. Όχι. Έχει γίνει, κύριε Κωτάκη, μια αγορά επί Νέας Δημοκρατίας την προηγούμενη θητεία της κάποιων οχημάτων. Αλλά και αυτά τώρα μιλάμε για. Έχουν συμπληρώσει τα 10-12 χρόνια και προχωράμε. Αλλά έχουμε πολύ παλιά οχήματα, το 1993-1994, τα οποία θα πρέπει να αποσυρθούν και αρχές του 2021. Ναι. Δηλαδή, από ό,τι καταλαβαίνω τώρα, πέρα από το πρόβλημα ότι δεν υπάρχουν ηλεκτροδηγοί, από όσο διαβάζω εδώ σε ανακοινώσεις στο μετρό, υπάρχει πρόβλημα με προσωπικό στα λεωφορεία. Υπάρχει και πρόβλημα ανταλλακτικών, δηλαδή δεν έχετε και ανταλλακτικά? Βεβαίως. Αυτά είναι συνδυασμός, κύριε Πογιόπουλε. Είναι συνδυασμός έλλειψης και ανταλλακτικών, δηλαδή χρήμα για να αγοραστούν ανταλλακτικά, γιατί οι προμηθευτές δεν τα δίνουν έτσι. Μιλάμε για ιδιωτική πρωτοβουλία. Δεν κατασκευάζουμε εμείς. Τα ναυπηγεία τα έχουμε κλείσει. Τα δίνουμε σε Κινέζους και Αμερικανούς να κάνουν άλλα πράγματα. Δεν βγαίνουν ανταλλακτικά για λεωφορεία. Λοιπόν, με αυτή την έννοια πρέπει να τα αγοράσουμε. Για να τα αγοράσουμε χρειάζονται χρήματα. Χρήματα η κυβέρνηση δεν δίνει και δεν δίνει στον κρατικό οργανισμό που λέγεται ΟΣΥ, ΟΑΣΑ και ΣΤΑΣΥ, αλλά έχει άφθονο χρήμα έτοιμο. Το έχει τάξει ήδη, αν δεν το έχει τάξει ήδη, σε ιδιώτες που έρχονται τώρα για κτέλ και τουριστικά, ενώ όπου εντάσσει τώρα αυτές τις μέρες στο δίκτυο το συγκοινωνιακού έργου της Αττικής.
Πείτε μας κάτι, έχουμε... Μισό λεπτό. Mm-hmm. Αυτό πολλά χρόνια το ακούω, ότι μπορεί να τεθούν σε ιδιώτες θέματα συγκοινωνιών στην Αττική. Υπάρχει κάτι καινούργιο το οποίο έχουμε χάσει εμείς? Να, δεν ξέρω αν έχετε ενημερωθεί, κύριε Κωτάκη. Εμείς ενημερωθήκαμε κάπως επίσημα εχθές. Αχθές. Αλλά υπάρχει συμφωνία από τον Ιούλιο μεταξύ των δύο μεγάλων σωματείων του Συνδικάτου Εργαζομένων ΑΣΑ, του Προέδρου του και του Σωματείου Τεχνικών στην ΟΣΥ, να έρθει να γίνει σύστημα leasing, ενοικίαση δηλαδή οχημάτων, για να αντιμετωπίσουν υποτίθεται το φαινόμενο τώρα της πανδημίας του κορονοϊού και βεβαίως η ένταξη των ΚΤΕΛ. Μάλιστα χτες μας ενημέρωσαν ο Πρόεδρος και ο Διευθύνων Σύμβουλος του ΟΑΣΑ ότι το ΚΤΕΛ θα ενταχθεί μέσα στον Οκτώβριο, αυτόν τον Οκτώβριο που έρχεται μέσα σε λίγες μέρες, με ένα ποσοστό γραμμών που θα αγγίζει το 20%. Το ΚΤΕΛ Αττικής. Συνολικά τα ΚΤΕΛ της περιοχής. Μπορεί να είναι και ΚΤΕΛ Κορίνθου, να είναι ΚΤΕΛ Κιβών, ΚΤΕΛ Βιωτίας. Είναι διάφορα ΚΤΕΛ που έχουν πάρει την κατεύθυνση και προφανώς τις εγγυήσεις για ζεστό χρήμα να αγοράσουν οχήματα αστικού τύπου και να τα βάλουν στην κυκλοφορία τις πρώτες μέρες του. Για αστικά δρομολόγια δηλαδή λέτε. Αστικά, ναι. Όταν λέμε αστικά, τα ονομάζει προαστιακά. Να σας πω τώρα. Κοροπή, Μάνδρα, Λούτσα, Γλυφάδα ίσως, τοπικά στο Ψάρι, στον Ασπρόπυργο, περιοχές που μέχρι χτες Κρυονέρι, στα βόρεια προάστια. Αυτές οι γραμμές ήταν γραμμές χρόνια ολόκληρα στην αστική συγκοινωνία. Ναι. Τώρα τις θεωρούν προαστιακές, μπορεί και να είναι δημοτομικά. Λέμε για συγκοινωνιακά αν είναι, και ποιος θα πρέπει να τις χειρίζεται και θα τις αναλάβει το ΚΤΕΛ. Και βεβαίως προκύπτουν ερωτήματα. Το ΚΤΕΛ έχει απείρωτους τους εργαζομένους του μήνες ολόκληρους. Μπορεί σήμερα να στηριχτεί? Βεβαίως μπορεί, γιατί πέφτει κρατικό χρήμα ζεστό και πολύ. Μιλάνε 50 εκατομμύρια σε πρώτη φάση. Που αυτά πόσο τα είπατε, πόσα? 50 εκατομμύρια ευρώ, κύριε Μπογιόπουλε. Που αυτή τη στιγμή, αν μπαίνανε τα 50 εκατομμύρια στην αγορά οχημάτων, θα μιλάγαμε για πάνω από 300 καινούρια του κουτιού οχήματα. Μάλιστα. Άρα, συγκεφαλαιώνοντας, έχουμε ανάθεση συγκοινωνιακού έργου σε ιδιώτες με έμφαση στα ΚΤΕΛ, αλλά όχι μόνο από ό,τι αντιλαμβάνω, γιατί αναφερθήκατε και στο leasing, σε νομούς, όπου πια τα ΚΤΕΛ θα κάνουν και αστικά δρομολόγια. Όχι σε νομούς, στο νομό Αττικής. Ναι, στο νομό Αττικής, ναι, γιατί είπατε νομούς, για άλλους νομούς. Ναι, λέω για την Αττική, ναι. Τώρα αυτή τη στιγμή. Και είπατε το ποσό είναι 50 εκατομμύρια, έτσι, για να συγκεφαλαιώσουμε την πληροφορία. Ναι. Αυτή είναι η αρχή, γιατί μιλάνε για ένα κόστος, πώς το λένε, σε βάθος χρόνου, που θα αγγίξει τα 500 εκατομμύρια μέσα από αγορές, μακροπρόθεσμες, βραχυπρόθεσμες, ανταλλακτικών και νέων οχημάτων. Αλλά σε αυτή τη φάση η κυβέρνηση τρέχει πιεζόμενη τάχα να εξυπηρετήσει τον κόσμο. Αυτή η πίεση υπάρχει βεβαίως, να αυξήσει τα δρομολόγια, να αυξήσει τις γραμμές. Θα μπορούσε να δώσει ζεστό χρήμα να φτιαχτούν ανταλλακτικά, να γίνουν προσλήψεις πρώτα και κύρια, να δουλέψει κόσμος, να φτιάξει λεωφορεία, να αναπτύξει τις γραμμές, να πυκνώσει δρομολόγια. Και όχι να κάνει αυτό που πάει να κάνει. Και να σας πω και κάτι, επιτρέψτε μου. Αυτός ο σχεδιασμός με πρόσχημα την πανδημία έχει ξεκινήσει από το 1992 από την προηγούμενη κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας Μητσοτάκη. Συνεχίστηκε το 2005 πάλι με Νέα Δημοκρατία. Ολοκληρώθηκε το 2018 επί κυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ. Και βεβαίως μεσολάβησε και ο νόμος του ΠΑΣΟΚ το 2011, τον 39-20, που εντάσσει η ιδιωτική πρωτοβουλία, είτε τουριστικά, είτε ΚΤΕΛ, είτε Δήμοι, να ενταχθούν και να κάνουν συγκοινωνία. Αφού εδώ είναι η συγκοινωνία από τη φύση της είναι ζημιογόνα και χρειάζεται κρατική επιχορήγηση, καταλαβαίνετε ότι δεν μπορεί να συντηρηθεί συγκοινωνιακό έργο χωρίς να μπει βαθιά το χέρι στην τσέπη του προλογούμενου πολίτη, του Έλληνα πολίτη. Μισό λεπτό τώρα, κύριε Κιουσή, γιατί με βάση αυτά που μας λέτε, και μιλώ μόνο για τους τελευταίους 6 μήνες. Τους 6 μήνες που όλοι ξέραμε ότι θα έρθει το δεύτερο κύμα της πανδημίας, δηλαδή μας λέτε αυτούς τους 6 μήνες. Ενώ θα μπορούσε να έχει υπάρξει πρόβλεψη από τα 900 λεωφορεία που κυκλοφορούν να κυκλοφορούν 1800. Δίνουν 50 εκατομμύρια τα οποία θα μπορούσαν να προσφέρουν 300 νέα καινούργια λεωφορεία για να τα πάρουν οι ιδιώτες αυτά τα λεφτά. Όπως ακριβώς το λέτε, κύριε Μπογιόπουλε, όπως ακριβώς το λέτε, και αυτή δυστυχώς είναι μόνο η αρχή. Μα ο σκοπός τους δεν είναι να εξυπηρετήσουν δεν και καλά το επιβατικό κοινό. Είναι για να ρίξουν στα μάτια του επιβατικού κοινού. Γιατί όταν μιλάμε για λεωφορεία, να σας πω ένα παράδειγμα. Εσείς είπατε προηγουμένως στην αρχή της κουβέντας μας για το μετρό. Για η συχνότητα των στυρμών σε μια πρωτεύουσα, σε μια πόλη των 5 εκατομμυρίων ανθρώπων, θα πρέπει να είναι σε ώρες αιχμής το πολύ 1,5 με 2 λεπτά. Και έχουμε καταδύσει να έχουμε 4, 5, 6 και 7 και 8 και 12 λεπτά αναμονές.
καταλαβαίνετε ότι δεν είναι μόνο το συγκοινωνιακό έργο της, των οδικών συγκοινωνιών, λεωφορείο και τρολή, αφορά και, και τα υπόλοιπα μέσα. Αλλά στόχος δεν είναι αυτός. Στόχος είναι με την είσοδο των ιδιωτών να μπορούν να εξυπηρετηθούν επιχειρηματικοί όμιλοι στο κομμάτι αγοράς, συντήρησης ανταλλακτικών των οχημάτων και βεβαίως αλλαγή εργασιακών σχέσεων. Γιατί καταλαβαίνετε τι πρόκειται να συμβεί στις εργασιακές σχέσεις μέσα από κτέλ και συμπράξεις. Συντριβή συλλογικών συμβάσεων, μισθών, δικαιωμάτων, αδειών, ωραρίων και πάει λέγοντας. Αυτός είναι ο βασικός στόχος της κυβέρνησης. Και εδώ να σας πω και ένα μεγάλο ψέμα που βγαίνει η κυβέρνηση καθημερινά από τα κανάλια και τα ραδιόφωνα, με προτεργάτιο τον Υπουργό και τα στελέχη της εταιρείας μας, ότι οι εργαζόμενοι συμφωνούν σε αυτό το έκρωμα που έχει ετοιμάσει. Έλεος δηλαδή, δεν νομίζω να συμφωνούν οι εργαζόμενοι. Ας ερχόντουσαν σήμερα στην τοπική συνέλευση που έγινε σε αμαξοστάσιο, το χθεσινό, το αυριανό που θα γίνει στο Βοτανικό, να δουν οι εργαζόμενοι συμφωνούν με αυτά που ετοιμάζουν. Που δουλεύουν 8 ώρα πάνω σε σαραβαλιασμένα λεωφορεία να εξυπηρετούν τον κόσμο. Εδώ δεν μπόρεσε να φτιάξει μια καμπίνα οδηγού να προστατεύσει πραγματικά τους επιβάτες και τον οδηγό. Έχει βάλει ένα ψευτονάιλον. Το όνομα του κόστους. Και θα μας πει η κυβέρνηση ότι ενδιαφέρεται για την υγεία του κόσμου. Έλεος δηλαδή. Πείτε μου κάτι, κύριε Κιούση. Παρακαλώ. Τι βιώνετε όλο αυτόν τον καιρό και εσείς σε συνθήκες πανδημίας? Βιώνουμε οργή, αγανάκτηση, η οποία πραγματικά στοχοποιεί τους πάντες. Ενώ θα πρέπει να στοχοποιήσει τους υπεύθυνους. Και οι υπεύθυνοι είναι αυτοί που πραγματικά αδιαφορούν για την υγεία των εργαζομένων, για την υγεία των επιβατών, για την μεταφορά, την μετακίνηση με ασφάλεια των επιβατών, για τη ζωή τους την ίδια, για το να προστατεύσουν τις οικογένειές τους. Αυτό βιώνουμε. Δεν μπορούμε να πούμε ότι υπάρχουν εύκολες λύσεις. Αλλά υπάρχει πραγματικά μια διάθεση, κινηματική στους χώρους δουλειάς και όχι μόνο στα λεωφορεία. Αυτό το συναντάμε και στα σχολεία, στους μαθητές, στους υγειονομικούς που τώρα είπατε προηγουμένως, είπε ο κ. Κωτάκης εκεί για τους ναυτεργάτες. Δεν μπορεί να συνεχιστεί αυτή η κατάσταση, δηλαδή ότι δεν μπορώ να κάνω κάτι, προστατεύετε τον εαυτό σας. Δείτε τώρα, έβλεπα πριν έρθω να μιλήσουμε μαζί, τη τηλεόραση τον κύριο Χατζηνικολάου, τον Αντένα και την Καρδίτσα. Έλεγαν στον κόσμο προχτές, σηκωθείτε, φύγετε από το ισόγειο, πηγαίνετε στην ταράτσα. Μα είναι σοβαρά πράγματα αυτά. Δηλαδή, ο άλλος τώρα τι να κάνει, να μην πάρει το λεωφορείο, να πάρει το αυτοκίνητο, πάει για δουλειά. Επειδή δεν έχει συγκοινωνία, επειδή δεν προβλέψανε, επειδή δεν θέλανε να προβλέψουνε, ή να περιμένει τα σαράβαλα της ληψίας που πήρανε τώρα στη Θεσσαλονίκη. Γιατί έχουμε και αυτό το πρόβλημα εκεί. Το ίδιο μάλλον πρόβλημα στη Θεσσαλονίκη. Που κάνουν το περιβόητο leasing και τα κτέλ στη Θεσσαλονίκη. Ξυλώσαν τον ΟΑΣ την προηγούμενη κυβέρνηση, υποτίθεται τον στείνει τώρα σε νέα ποδάρια ιδιωτικά η κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας και αγοράζει όλα τα σαράβαλα από τη Γερμανία. Τα πετάνε οι Γερμανοί, τα αγοράζουμε εμείς για καινούρια. Κύριε Κιούση, πραγματικά σας ευχαριστούμε για την ενημέρωση. Εγώ να είστε καλά και δύο. Γεια σας, να είστε καλά. Καλό βράδυ, να είστε καλά.